για το ξεκίνημα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το τελευταίο διάστημα, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι έχουν αυξηθεί οι σοβαρές καταγγελίες για βίες και παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών και προσφύγων στα ελληνικά σύνορα. Πρόσφατα, το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Ευρωκοινοβουλίου για τον έλεγχο της Frontex παρουσιάστηκε καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζονται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέροντας και μια σειρά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μάλιστα, περιλαμβάνονται σε αυτό καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο με ευθύνη των ελληνικών αρχών, οι οποίες συγκαλύπτονται. Ωστόσο, η ίδια έκθεση βέβαια αφήνει αναπάντητα ερωτήματα που προκαλούν πρόσθετη ανησυχία για τη συγκάλυψη της επικίνδυνης δράσης και του αντιδραστικού ρόλου της Frontex. Τον Ιούνιο δημοσιεύθηκε ακόμα η έκθεση της Διεθνής Αμνηστίας με θέμα Ελλάδα, βία, ψέματα και επαναπροωθήσεις, στην οποία επίσης γίνεται λόγος για συνεχή συστηματική χρήση βάναυσων πρακτικών με παράνομες επαναπροωθήσεις από την Ελλάδα ως μια εδρεωμένη μέθοδο ελέγχου των συνόρων και στην ξηρά και στη θάλασσα. Αντίστοιχες καταγγελίες είχαν προηγηθεί από την Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Υπάρχουν σειρά δημοσιευμάτων στον ελληνικό και ξένο τύπο. Και βέβαια γνωρίζετε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μηνυτήρια αναφορά της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για διερεύνηση περιστατικών παράνομης βίας και ρατσιστικής επαναπροώθησης ή απέλασης 7.000 και πλέον αλλοδαπών κατά την περίοδο Μαρτίου έως Δεκεμβρίου 2020. Οφείλεται λοιπόν και το Υπουργείο σας, αλλά συνολικά η κυβέρνηση, ξεκάθαρες και συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί το τελευταίο διάστημα το μόνο που επιλέγεται να παρουσιάσετε με πανηγυρισμούς είναι οι αριθμοί για τις μειώσεις των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, κάτι που γνωρίζετε ότι παραμένει προσωρινό, χωρίς να αναφέρεστε φυσικά στην πραγματικότητα, ούτε στην ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού σε βάρος αυτών των ανθρώπων. Κάτι που φυσικά δεν αναιρείται και από το χθεσινό νέο αίτημα για την επιστροφή 1908 ανθρώπων στην Τουρκία στο όνομα της νομιμότητας. Μια νομιμότητα που σημαίνει εγκλωβισμό και βάσανα για τους ξεριζωμένους, αλλά γεννά τελικά βάσανα και κινδύνους και για τον ελληνικό λαό, γιατί την ώρα που παραθέτεται αυτά τα στοιχεία, η πραγματικότητα δείχνει τις προετοιμασίες σας για τις νέες κλειστές δομές στα νησιά, τα σχέδια για τον νέο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο που αναβαθμίζουν τη δράση κάθε λογής ΜΚΟ στο προσφυγικό, την ενίσχυση της Frontex μεθοδεύοντας τον οπλισμό της στα ελληνικά σύνορα με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες και στόχο για 10.000 προσωπικό ως το 2027. Με βάση αυτά λοιπόν σας ρωτάμε τι απαντάτε στις συγκεκριμένες καταγγελίες, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να πάψουν οι καταγγελόμενες παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών και προσφύγων από τις ελληνικές αρχές. Και βέβαια προτίθεστε να συνεχίσετε την επικίνδυνη πολιτική σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αναθέτοντας την φύλαξη των συνόρων στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς καταστολής όπως η Frontex, οι οποίοι όχι μόνο δεν διασφαλίζουν, αλλά παραβιάζουν συστηματικά τα δικαιώματα μεταναστών, σε συνεργασία βέβαια με τις ελληνικές αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κομνηνάκα. Θα απαντήσει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κύριος Παναγιώτης Νότης Μηταράκης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. 3 λεπτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία συνάδελφε, είχα σκοπό να ξεκινήσω διαφορετικά σήμερα την πρωτολογία μου, απαντώντας στην τουρκική προπαγάνδα και στην αναπαραγωγή της από διάφορους που αναφέρεται στον τρόπο προστασίας των θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η επικαιρότητα με υποχρεώνει να αναφερθώ στο σημερινό περιστατικό στη Λέσβο, όπου η Τουρκία επέτρεψε κατά παράβαση των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του 2016, σε μια βάρκα με 13 ανθρώπους να ξεκινήσει από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, δεν τη διέσωσε όπως έπρεπε μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα και αναγκάστηκε η ελληνική ακτοφυλακή, η οποία βάζει πρώτα απ' όλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, να εισέλθει στα τουρκικά χωρικά ύδατα, να διασώσει 10 ανθρώπους και δυστυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αγνοούνται ακόμα 3 άνθρωποι εντός τουρκικών χωρικών υδάτων. Μέχρι που ήρθα στη Βουλή δεν είχα ενημέρωση ότι η Τουρκία είχε ανταποκριθεί σε αυτό το περιστατικό. Πάμε τώρα στην ουσία της ερώτησής σας. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Δεν θέλουμε να είμαστε η πύλη εισόδου για τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε στερήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τους λαθρέμπορους ανθρώπινου πόνου που λειτουργούν στα ανατολικά της χώρας μας.
Από εκεί και πέρα η χώρα μας έχει χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Και υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί, υπάρχει διεθνές δίκαιο που προδιαγράφει συγκεκριμένα τι η χώρα μας έχει δικαίωμα να κάνει. Προστατεύουμε λοιπόν τα σύνορά μας με αποτέλεσμα το τελευταίο 12μηνο οι ροές προς τα ελληνικά νησιά να έχουν μειωθεί κατά 96%. 1.200 μόνο αφίξεις μέσα στο 2021. Σας θυμίζω, κυρία Κομπρινάκα, όταν εφαρμόζαμε μια πολιτική, η προηγούμενη κυβέρνηση, που δεν προστάτευε με τον ίδιο τρόπο τα θαλάσσια σύνορά μας, μόνο σε μία μέρα, το 2015 στη Λέσβο, είχαμε πάνω από 10.000 αφίξεις, με τον κίνδυνο να εγκλωβιστούν εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα μας. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να επιτρέψουμε. Αναφορικά με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει πολλές επικοδομητικές προτάσεις πώς μπορεί η Frontex να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τον τρόπο λειτουργίας της. Και να σας θυμίσω ότι η Frontex είναι ένα ένοπλο σώμα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή του είναι συγκεκριμένη, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Και συγκεκριμένα λοιπόν στη σελίδα 5 γράφει ότι η αρμόδια επιτροπή, υποεπιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν βρήκε αποδείξεις για την συμμετοχή της Frontex σε οποιοδήποτε pushback. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι χώρες έχουν το δικαίωμα να προστατεύουν τα σύνορά τους. Αποτέλεσμα, ο ΣΥΡΙΖΑ μας άφησε στα ελληνικά νησιά την ημέρα των εκλογών του 2019 17.000 εγκλωβισμένους ανθρώπους. Σήμερα αυτός ο αριθμός έχει περιοριστεί σε 6.500. Αλλά να σας δώσω και μια σκέψη για τη δευτερολογία σας. Φαντάζομαι αν είστε υπέρ της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων, τότε θα είστε και υπέρ της δημιουργίας πολλαπλών νέων δομών στα νησιά μας. Δεν ξέρω αν προτείνετε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξαναδείτε τη Μόρια στη Λέσβο, ή αν θέλετε να ξαναδείτε τη Βιάλ στη Κίο, ή αν θέλετε να ξαναδείτε το Βαθύ στη Σάμο με 7.000 άτομα μέσα στην πρωτεύουσα του νησιού, το οποίο Βαθύ, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, κλείνει στις 30 Σεπτεμβρίου οριστικά, αφού στις 18 Σεπτεμβρίου θα εγκαινιαστεί η νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, κύριε Κομνουνάκα, και για εσάς 3 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, η σημερινή συζήτηση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και δεν γίνεται για λόγους πολιτικής κατανάλωσης. Άκουσα την απάντησή σας, δεν μπορεί να παρουσιάζεται η υπεράσπιση του αιτήματος για μη παράνομες επαναπροωθήσεις ως προσβολή δήθεν της προστασίας και της υπεράσπισης των συνόρων. Ούτε βέβαια να παρουσιάζονται οι πρόσφυγες και μετανάστες ως εισβολείς που δεν χρήζουν προστασίας. Γνωρίζετε πολύ καλά τη γνώμη μας για το ρόλο της Frontex. Και αν για κάποιο λόγο θα έπρεπε να ανησυχεί ο λαός για το ποιος τελικά θέτησε κίνδυνο τα σύνορα της χώρας, είναι για την ίδια την εκχώρηση από τις ελληνικές κυβερνήσεις αυτού του ευαίσθητου τομέα της προστασίας των ελληνικών συνόρων σε έναν διακρατικό στρατιωτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν είναι γνωστή, αν θέλετε, γνωστός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με τις τάσεις αποδεδειγμένα ενθαρρύνει τις αμφισβητήσεις και από τη μεριά της άρχουσας τάξης της Τουρκίας σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα. Όμως δεν μπορεί να αναπτύσσετε και να αναπαράγετε αυτή την επιχειρηματολογία κρύβοντας και μην απαντώντας στο αν τελικά αυτοί οι άνθρωποι χρήζουν προστασίας και σεβασμού από το διεθνές δίκαιο. Η ερώτησή μας αφορά ανθρώπους ξεριζωμένους και όχι επισκέπτες της χώρας μας που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους γιατί η πατρίδα τους έχει μετατραπεί σε έρημο τόπο από τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις στις οποίες τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ συμμετέχει, όμως συμμετέχει και έχουν ευθύνη και οι ελληνικές κυβερνήσεις γιατί τις στηρίζουν. Για μας έστω και ένας νεκρός άνθρωπος στο Αιγαίο, στον Εύρο ή αλλού στα σύνορα, έστω και ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε την πυγμή της παράνομης επαναπροώθησης με εκφοβισμό, απειλή ή πολύ περισσότερο με πρακτικές βασανιστήριων, είναι τεράστιο θέμα. Ξαναλέμε, δεν αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση τις προσπάθειες που έχουν κάνει οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος. Πολλοί από αυτούς έχουν δείξει
πολύ μεγάλο ζήλο για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Είναι διαφορετικό πράγμα αυτό και διαφορετικό πράγμα οι κατευθύνσεις που δίνονται και οι ευθύνες που έχουν γι' αυτό και από, από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Frontex και από την κυβέρνηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η αρχή της μη επαναπροώθησης αποτελεί θεμελιώδη κανόνα της Σύμβασης της Γενέβης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φυσικά αυτές είχαν διαμορφωθεί σε συνθήκες ενός καλύτερου διεθνούς συσχετισμού για τους λαούς με την αποφασιστική συμβολή των σοσιαλιστικών κρατών. Γι' αυτό και τώρα, σε τέτοιες συνθήκες, όλο το διεθνές δίκαιο για το άσυλο αποδομείται συστηματικά. Και βέβαια η Σύμβαση της Γενέβης γίνεται κυριολεκτικά κουρελόχαρτο και μέσα από την προκλητική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κατεξοχήν τέτοιου είδους παραβίασή της, συνιστά και το παράδειγμα και το αντιδραστικό κατασκεύασμα της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 32-2013, που αποδέχεστε τόσο εσείς, όσο βέβαια και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, καταστώντας, αν θέλετε, και τουλάχιστον προκλητικά τα εκ των υστέρων κροκοδίλια δάκρυα για την πρόσφατη κία που εξέδωσε το Υπουργείο σας, που αναγνωρίζει ως ασφαλή τρίτη χώρα την Τουρκία, η οποία βέβαια είχε και ως βάση την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που υπογράφηκε το Μάρτιο του 2016. Επειδή επομένως γνωρίζετε τόσο τη θέση μας για το ρόλο της Frontex, που ούτε είχε ποτέ, ούτε θα αποκτήσει ρόλο προστασίας των κατατρεγμένων ανθρώπων, ούτε βέβαια θα αλλάξει ο αντιδραστικός της ρόλος με την παρέτηση ή την αλλαγή του εκάστου διευθυντή. Γι' αυτό άλλωστε ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε ότι ακόμα και αυτό το πρόσφατο πόρισμα της ομάδας εργασίας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών στην ουσία ξεπλένει και επιχειρεί να ξεπλύνει το ρόλο της Frontex με τέτοιου είδους υποτιθέμενες παραιτήσεις κλπ. Συγκαλύπτοντας τελικά την επικίνδυνη δράση της. Επίσης γνωρίζετε πολύ καλά ότι την πάγια θέση που έχουμε για την απεμπλοκή όλων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και κάθε ιδιώτη από τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των προσφύγων και μεταναστών, ότι όλα αυτά θα έπρεπε να ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην ευθύνη του κράτους, όμως είναι η δική σας πολιτική, όπως και του προκατόχου σας, που βρίσκεται στον αντίποδα και συνεχώς το ενισχύει. Γι' αυτό λοιπόν, παρά το γεγονός ότι δεν υιοθετούμε άκρητα τα διάφορα ευρωπαϊκά πορίσματα, όμως η σοβαρότητα των καταγγελιών παραμένει. Ουσιαστικά δεν δόθηκαν ούτε σήμερα συγκεκριμένες απαντήσεις. Το αντίθετο δείχνουν οι αόριστες αρνήσεις σας και αν θέλετε και το να προσπαθείτε να αλλάξετε το θέμα της συζήτησης, επαναφέροντας ένα ζήτημα που εσείς οι ίδιοι γεννάτε με την πολιτική σας, γιατί τα κλειστά κέντρα στα νησιά συνεχίζετε να τα δημιουργείτε παρά τις όπως λέτε μειωμένες ροές, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι για την μονιμότητα αυτών των μειωμένων ροών κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί όταν οι άνθρωποι αυτοί ξεκινάνε για τέτοιους λόγους. Επομένως, κύριε Υπουργέ, έχουν μαζευτεί πολλά και για μας δεν αντέχει στη λογική ότι όλα αυτά προέρχονται από συκοφαντίες απλά των πολιτικών σας αντιπάλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κομνάκα. Ορίστε, κύριε Μηταράκη, 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι οξύμορο, κυρία συνάδελφε, στη δευτερολογία σας. Και είπατε ότι δεν είμαστε εδώ για πολιτική κατανάλωση, αλλά τελικά μάλλον είμαστε, από την ερώτησή σας. Απ' τη μία αμφισβητείτε και θέτετε ερωτηματικά για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις επιδιώξεις της Frontex, για το ρόλο των ΜΚΟ και απ' την άλλη στηρίζετε την ερώτησή σας σε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΜΚΟ, τον οποίον τον ρόλο εσείς αμφισβητήσατε. Άρα αυτό είναι ένα οξύμορο στην ερώτησή σας. Θα ενώσω όμως τη φωνή μου μαζί σας για τα θετικά σχόλια που κάνατε για το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν πρώτον να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές όπως σήμερα, όπως την προηγούμενη εβδομάδα στο άλλο ναυάγιο, στο οποίο υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι σύμφωνα με τα δηλωθέντα των διασωθέντων, και παράλληλα όμως να προστατεύσει τα σύνορα της Ελλάδος, τα νησιά του Αιγαίου μας, τα νησιά μας, από το φαινόμενο που βιώσαμε από το 2015 μέχρι το 2019. Το κάνουμε όμως
με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας. Αλλά επειδή θέσατε ενδιαφέροντα θέματα, καταρχήν η Τουρκία, σύμφωνα με την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την άποψη της Ελλάδος, είναι μια ασφαλής χώρα. Είναι μια ασφαλής χώρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Κατά συνέπεια, αυτή η ξεριζωμένη που είπατε στην ερώτησή σας, μπορεί να είναι όντως έτσι όταν ξεκινήσαν 10 χώρες μακριά, αλλά όταν φτάσαν στην Τουρκία πλέον δεν είναι ξεριζωμένοι. Έχουν ευρύ διεθνή προστασία. Από εκεί και πέρα, όταν έρχονται στη χώρα μας, κατά πλειοψηφία είναι παράνομα εισελθόντες οικονομικοί μετανάστες. Και η χώρα μας δεν θέλει μια πολιτική κλειστών συνόρων. Θέλει μια πολιτική νόμιμης μετανάστευσης. Όπως κάθε χρόνο δίνουμε άδειες εργασίας σε χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να δουλέψουν στα χωράφια και σε άλλα μέρη, το οποίο χρειαζόμαστε εργατικά χέρια. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε στους λαθρέμπορους, στους λαθροδιακινητές, να καθορίζουν ποιος θα μπαίνει στη χώρα μας. Ειδικά σε μια εποχή που βλέπετε ότι πολλά κράτη όμορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πρόσφατα η Λευκορωσία, εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό, παραβιάζοντας τη συνθήκη της Γενέβης, την έννοια του πρόσφυγα, ο οποίος άμεσα μετακινείται από τη χώρα στην οποία κινδυνεύει. Και αυτό θέτει μεγάλα ζητήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει. Σε αυτό το πλαίσιο σας θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια συμφωνία με την Τουρκία, η οποία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει ενεργή. Πρώτον, η Τουρκία να απαγορεύει τις παράνομες αναχωρήσεις από τα τουρκικά χωρικά ύδατα και δεύτερον να αποδέχεται τις επιστροφές όσων κρίνονται ότι είναι παράνομοι οικονομικοί μετανάστες, ότι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Και χθες υποβάλαμε νέο αίτημα και έκανε δήλωση ήδη στήριξης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιστροφή 1.908 μεταναστών από τα νησιά μας, από τη Μυτιλίνη, από τη Χίο, από τη Σάμο, από την Κό και τη Λέρο. Νησιά που πλέον, κυρία Κομνηνάκα, βιώνουν ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Με μηδενικές σχεδόν ροές, με ελάχιστους πλέον να διαμένουν στις δομές φιλοξενίας, οι οποίες συνεχίζουν να αδειάζουν με ένα ταχύτερο ρυθμό και με τη δημιουργία των νέων κλειστών ελεγχόμενων δομών εκτός αστικών ιστών, ώστε να παρέχουμε αφενός τις απαραίτητες συνθήκες διαβίωσης για αυτούς τους ανθρώπους, αφετέρου όμως ένα αυξημένο περιβάλλον ασφάλειας και για τους ίδιους και για το προσωπικό μας και για τους τοπικές κοινωνίες. Και η μείωση των ροών για μας παραμένει μια πρωταρχική επιλογή. Και θα κλείσω θυμίζοντας ότι η φύλαξη των συνόρων είναι ένα μόνο από τα 6 μέτρα, οι 6 πυλώνες μείωσης των ροών προς τη χώρα μας. Πρώτον, φυλάμε τα σύνορά μας. Δεύτερον, έχουμε ταχύ διαχωρισμό προσφύγων από παράνομα εισελθόντες οικονομικούς μετανάστες. Τρίτον, έχουμε πολύ περισσότερες απελάσεις. Στους τελευταίους 12 μήνες έχουν φύγει από τη χώρα μας περισσότεροι, πολύ περισσότεροι από όσοι έχουν έρθει. Τέταρτον, είναι τα νέα κλειστά ελεγχόμενα κέντρα, τα οποία παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο πρόληψης για αυτούς που δεν είναι πρόσφυγες, που ξέρουν ότι έχουμε πλέον τη δυνατότητα να τους διαχωρίζουμε. Πέμπτον, με τον έλεγχο των ΜΚΟ, των λίγων ΜΚΟ, που ενεργά εμπλέκονται σε κυκλώματα λαθροδιακίνησης. Και έκτον, με τη μείωση των προνομίων, των οικονομικών προνομίων που δίναμε σε τούντες άσυλο, γιατί είχαμε φτάσει στο οξύμορο εμείς να χρηματοδοτούμε ως χώρα από ευρωπαϊκά κονδύλια τα λεφτά που δώσαν στους λαθροδιακινητές να τους φέρουν. Αυτή η πολιτική θα συνεχίσει. Η χώρα μας δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ στα νησιά μας αυτό που ζήσαμε από το 2015. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή